Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γκέλη για αυτά που κάνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πρωταθλητισμός και ο χορός. Συγχαρητήρια για τις σχολές που έχετε και για τα παιδιά που έρχονται και μαθαίνουν χορό. Παρασκηνιακά είπατε, κυρία Δεβετζή, ότι είδατε σε πάρα πολλά σημεία ότι γίναν αδικίες, δηλαδή προωθούσαν άλλα ζευγάρια ή άλλους χορευτές, αν θέλετε, χορογράφους σε σχέση με τον δικό σας. Αυτό το είδα, να σας πω την αλήθεια, και είδα και μια έτσι συμπάθεια σε κάποιους άλλους. Αυτό που παρατήρησα ήταν κάποιες συμπάθειες και κάποιες αντιπάθειες, χωρίς λόγο όμως. Κυρία Δεβετζή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ναι, μεν εσείς νιώθετε αδικημένη από την κυρία Βελίκοβα. Παρ' όλα αυτά, είναι η γυναίκα που σας έχει δώσει υψηλούς βαθμούς. Αν δεν κάνω λάθος, χθες. Δεν έχει σχέση αυτό. Εγώ μπορώ να σας δώσω υψηλούς βαθμούς. Όχι, δεν έχει δώσει καθόλου υψηλούς βαθμούς. Χθες δεν πήρατε 9 ή 8 από την κυρία Βελίκοβα. Χθες πήρα 8, αλλά τις πρώτες 3 φορές πήρα 6 και την επόμενη φορά ίσως επειδή παραπονέθηκα 7. Με την επιτροπή. Πάρα πολύ τον κόσμο που μας ψηφίζει. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή όταν έχει χαμηλή βαθμολογία από τους κριτές. Και δεν είσαι, ας πούμε, στις 3-4 πρώτες θέσεις, σίγουρα. Δεν σώζεσαι, δηλαδή, όταν δεν είσαι κριτής. Και ο κόσμος, όπως παρασύρεται και η κριτική επιτροπή από τη Βελίκοβα. Όταν η κριτική επιτροπή δεν γνωρίζει Latin και Ballroom και η Βελίκοβα έχει δικούς τους διδασκάλους μέσα, δεν θα παρασυρθεί η κριτική επιτροπή από την ίδια τη Βελίκοβα. Γιατί? Είναι απλή λογική. Γιατί σου λέει κάτι παραπάνω, ξέρει, είναι πολύ. Ακριβώς, είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει όμως και ο δικηγόρος διαβόλου και να πει εντάξει, εγώ ας πούμε ως χορευτής θεωρώ ότι είμαι καλός, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι καλός. Δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι το ναι, να παραπονεθεί. Να σας κρίνει όμως κάποιος που ξέρει. Ναι, αυτό λέμε. Έτσι. Ότι αυτοί ναι, που ξέρουν είναι οι άνθρωποι που έχουν τις σχολές, που είναι καθηγητές, που είναι επαγγελματίες. Και να μην έχουν δικούς τους συμμετέχοντες μέσα. Αυτό που ναι, δεν είναι σωστό. Αισθανόταν και εκείνος ότι αδικείται. Ο παρτενέρ μου έβγαζε μόνο τις χορογραφίες. Εδώ έχω ακούσει ότι και τις χορογραφίες κάποιων ζευγαριών τις βγάζουν κάποιοι άλλοι. Εμείς, εντάξει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις γνωριμίες. Εσείς έχετε βγάλει άκρη τι συμβαίνει μεταξύ του Κέλλη και της Γκαλένα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι. Έχει παρεξηγηθεί ο κύριος Κέλλη, διότι η Γκαλένα του πρόσβαλε τη σχολή και το επάγγελμά του και νομίζω ότι έχει δίκιο να παρεξηγηθεί. Πάντως η πρώτη φορά που παίρνει θέση σε αυτά όλα που λέει ο κύριος Κέλλη, γιατί απαντούσε γενικά ότι ναι, οι μαθητές ή τέτοια. Κάποιοι από τους χορευτές είναι συνεργάτες σου ή συνεργάζεται. Αλλά εννοείται αυτό. Ναι, γιατί μήπως για να προλάβεις, ας πούμε, όλες αυτές τα κακόφημα σχόλια, δηλαδή τα κακόβουλα σχόλια, θα έπρεπε να επιλέξεις ανθρώπους που δεν είναι συνεργάτες σου. Λέω εγώ τώρα. Μα δεν υπάρχουν τέτοιοι 12 άνθρωποι πολύ καλοί χορευτές στην Ελλάδα που να μην ποτέ έχουν κάνει μάθημα μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται αυτό. Φαίνεται αυτό ο άνθρωπο να έχει ρωτήσει, γιατί είπε ότι για σένα δεν είναι καλός χορευτής. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τι ήταν αυτό που είπε και πιστεύει, έχει πει κάτι εσύ. Όχι. Εγώ αυτά που είπα τα είπα, δεν μπορώ να τα λέω και κάθε μέρα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει ενοχληθεί ή αν πιστεύει ότι αυτά δεν είναι αλήθεια, καλώς θα κάνει τις ενεργές μου. Δεν χαλάει η διάθεσή σου, δηλαδή. Μου, γιατί να χαλάσει η διάθεσή μου, επειδή κάποιος δεν με συμπαθεί, ένας από όλη τη χώρα, δεν με αφορά καθόλου. Δεν πιστεύετε ότι έχει ένα ύφος του στυλ είμαι η καλύτερη, είμαι αυτό. Εμένα αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Έχει ένα έτσι στυλ. Το έχει αυτό το πράγμα. Είμαι η καλύτερη, είμαι εγώ. Κάνουν όλοι μαζί μου μάθημα. Κάνουν. Εντάξει, κουλάρισε. Βγήκε η κυρία Πηγή και είπε ότι είναι κάποια πράγματα στημένα. Η Πηγή, ότι... Δεβετζή. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω, δεν το είπε ο κύριος Κέλλη μόνο. Ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Ότι... Λοιπόν, σήμερα το πρωί έχω να σας πω ότι ο Στίβεν Κέλλη, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά, ο γνωστός Στίβεν Κέλλη, γαμπρός. Ο αγαπημένος. Όχι. Όχι. Ο Στίβεν Κέλλη, λοιπόν, γελάς, Αποστόλη. Είναι ο χορευτής αυτός. Ναι. Ενώ άλλος τι είναι, μάγειρας. Ο άλλος ήταν άσχετος. Ήταν απλά συνέντευξη. Ο Στίβεν Κέλλη έχει κάνει μήνυση σήμερα το πρωί. Λάγα κάνει. Στην αγαπημένη του, Γκαλένα Βελίκοβα. Εφόσον η κυρία Βελίκοβα βγαίνει και λέει ότι ο κύριος Στίβεν Κέλλη τύχει στέλνει τους δικούς του καθηγητές προκειμένου εκείνη να τους εκπαιδεύσει. Κάτι τέτοιο δεν συνιστά μόνο δυσφήμιση κατά το πρόσωπό του, αλλά και κατά της επιχείρησής του. Δηλαδή, αν το ακούσει οποιοδήποτε ο οποίος ασχολείται ή θέλει ενδεχομένως να ασχοληθεί με το χορό, δεν θα προτιμήσει τις σχολές του κυρίου Κέλλη. Θα πάμε στην κυρία Βελίκοβα που μαθαίνει και που εκπαιδεύει και τους καθηγητές του κυρίου Κέλλη. Αυτό που ισχυρίζεται, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κριτής και μέσα στο διαγωνισμό να έχει 5 δικούς του καθηγητές χορού όπου δουλεύουν στη σχολή του, συγκεκριμένα στη σχολή της Βελίκοβα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή κριτής
και να έχει τους δικούς της ανθρώπους να διαγωνίζονται. Δεν μπορεί να κρίνει αμερόληπτα. Αυτό, κοιτάξτε, το Dancing with the Stars είναι πολύ σοβαρό για τον χώρο, τους επαγγελματίες του χορού. Ωραία. Δεν διαγωνίζονται μόνο οι stars, να ξέρετε. Διαγωνίζονται και οι σχολές χορού, οι επαγγελματίες. Η κυρία Γκαλένα Βελίκοβα το οργάνωσε έτσι το πράγμα, όπου να διαγωνιστεί με τον εαυτό της και να κερδίσει, ώστε από ό,τι καταλαβαίνετε μετά να έχει μια καλή διαφήμιση. Σχολής της εννοείται και να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι το κέρδος. Δεν είναι αυτό. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το franchising μας, κάνουμε τα λοιπά. Εγώ λέω, Βελίκοβα, διαγωνίζεσαι με τον εαυτό σου. Θέλω να μου πείτε, η ίδια ήταν στο casting, η ίδια στο ντυσιόν. Ποιος πήγε τους ανθρώπους στην παραγωγή, έτσι ώστε να διαλέξουν και εκείνοι με τη σειρά. Αυτό μου έκανε έκπληξη. Βελίκοβα το έκανε. Ξέρει πόσο σημαντικό είναι για το εξωτερικό του Dancing with the Stars. Μέσω του Dancing with the Stars, ετούτη τη στιγμή, αναγνωρίζεται διεθνώς. Μπορεί να μην ενδιαφέρει τόσο η Ελλάδα, όσο το εξωτερικό. Έκοψε όλους τους Έλληνες, έχει βγάλει έξω από το Dancing with the Stars, έβαλε μόνο τους δικούς της μέσα για να προωθήσει τον εαυτό του. Δεν έχουμε ελληνικό Dancing with the Stars. Δεν έχουμε ελληνικό. Θα έπρεπε να λέγεται Dancing with Velikova. Άμα λεγόταν Dancing with Velikova, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και πάρα πολλοί Έλληνες. Τονίζω τη λέξη Έλληνες, γιατί νιώθω ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό οι Έλληνες και σημαντικά πρόσωπα του χώρου, χορευτές, χορογράφοι, κριτές χορού, έχουν πλήρως αγνοηθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει και ο κύριος Κάρολι Βάμος για όλα αυτά. Έχουν βγει και έχουν πει ότι η κυρία Γκαλένα έχει βάλει τους δικούς της ανθρώπους εν ολίγης μέσα. Μήπως η κυρία Γκαλένα έχει κάνει συμφωνία με το παραγωγή, αναλάβει η ίδια να βρει τους χορευτές. Μπορεί όμως να είναι αντικειμενική ως κριτής, εάν έχει τους δικούς της ανθρώπους. Εκεί είναι όποιος, ό,τι και αν λένε, πραγματικά αυτό δεν είναι σωστό. Να είναι και μέσα του Κρητική Επιτροπή και να λέει κριτικές για το δικό της δουλειά βασικά. Ο χορογράφος Στίβεν Κέλλη καταγγέλει ότι η κριτής Γκαλένα Βελίκοβα στο reality χορού έχει στήσει το παιχνίδι για τη δική της προβολή. Πρέπει να παραιτηθεί. Για την Γκαλένα ο λόγος. Ο χορός μας φέρνει πιο κοντά. Μακριά από την επιτροπή όμως θέλει ο Στίβεν Κέλλη την Βελίκοβα. Λέει ότι έστησε το παιχνίδι για την προβολή της. Γιατί έχει μέσα στο διαγωνισμό, έχει 5 δικούς της χορευτές. Μπορεί να κρίνει αμερόληπτα. Υδρώνουν τα ζευγάρια να μάθουν τη χορογραφία, λιώνουν παπούτσια οι επώνυμοι, τα παπούτσια στο χέρι δίνει ο Κέλλη στην Γκαλένα. Επιλέγει και τη μουσική που χορεύουν τα ζευγάρια. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εσύ επίσης μπορεί να έχεις μια αδυναμία στα γρήγορα, ας πούμε, κομμάτια, έτσι. Και εγώ να το ξέρω. Και αν θέλω εγώ να πας καλά, θα σου δώσω ένα κομμάτι πιο αργό. Αν θέλω να μην πας καλά, θα σου δώσω ένα πιο γρήγορα. Στα 5 από τα 11 που έχουν μείνει τώρα, 10 πόσα έχουν μείνει, τα χορογραφεί κιόλας και μετά τα κρίνει. Προσέξτε, κρίνει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Κρίνει δηλαδή τις δικές της χορογραφίες. Ακολουθήσατε και σωστά την γραμμή χορού που είναι αντίθετη από τις δείκτες του ρολογιού. Της χορογραφίας γίνεται. Τούτη στιγμή όμως είναι άτυχη και η ίδια και ο κύριος Ζαμπίδης που είναι καταπληκτικός, γιατί έχει δική της σχολή χορού. Αυτό δεν συμφέρει τη Βελίκοβα. Σου λέω εσένα, αν μην κάνεις αεροπλανικά, κάνε πιο πολυτεχνική. Μα τεχνική δεν την αναγνωρίζουν ούτε η Κριτική Επιτροπή ούτε το ευρύ κοινό. Ποιον θα ψηφίσουνε? Θα ψηφίσουνε το δικό σου ζευγαράκι που του είπες κάνει το σηκωματάκι. Με ένα σάλτο θέλει να την βλέπει να φεύγει από την Επιτροπή. Εδώ κυριαρχεί ένα ρητό που είναι γνωστό σε όλους τους Έλληνες, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Στροφές κάνουν τα ζευγάρια στη σκηνή. Με μία στροφή θέλουν πολλοί συναδελφοί της να φύγει η Γκαλένα από την επιτροπή. Συνεχίζονται οι καταγγελίες που θέλουν την Γκαλένα να έχει στήσει το παιχνίδι για την προβολή της. Τη επιλέγει τις μουσικές και σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει και τις χορογραφίες επί αμοιβή. Γνωρίζω πολύ καλά ότι 5 καθηγητές χορού που είναι μέσα στο πρόγραμμα εργάζονται στη σχολή της. Το πώς δρομολογείς μια χορογραφία έχει να κάνει και από τις προθέσεις σου. Το τι είδος μουσικής δίνεις στο ζευγάρι έχει να κάνει και με τις προθέσεις σου. Μπορείς να υποβιβάσεις κάποιο ζευγάρι δίνοντάς του να κάνει λάθος κινήσεις. Μόνο τη σκηνή δεν έχει σφουγγαρίσει ακόμα η Γκαλένα με όσα καταγγέλουν οι συναδελφοί της. Η κυρία Γκαλένα επήρε την λεγόμενη οντισιόν, η οποία δεν ήταν οντισιόν. Ήταν το άτομο το οποίο επέλεξε τα άτομα τα οποία θα λάμβαναν μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό.